Όταν χτυπήσουν τα μεσάνυχτα, δεν είναι νύχτα. Επιρμένες οι στολές των στρατηγών χορεύουν και των επισήμων τα φράκα υποκλίνονται. Μπροσανθισμένες, άδειες μουσελίνες. Όταν χτυπήσουν τα μεσάνυχτα, είναι μέρα. Την ατέλειωτη γλύκα που έβγαζε τότε, 24 χρόνια πριν, στο τέλος του προγράμματος του Αντένα, δεν την έχασε ποτέ. Είναι πάντα γλυκύτατη, γεμάτη ταλέντο και είναι απόψε κοντά μας η Πέγκη Σταθακοπούλου. Καλώς ήρθες στον τακτικό ανακριτή. Με τέτοια εισαγωγή. Ναι, είναι καλή εισαγωγή. Ναι. Αλλά ήταν εξαιρετικό ο τρόπος που το έκανες, γιατί το θυμάμαι σαν χτες. Ναι, ήταν ωραία στιγμή και επειδή όλα ξεκινούσαν να συμβούν τότε με την ιδιωτική τηλεόραση, είναι από τα πράγματα που θυμάμαι πολύ τρυφερά. Και φέτος που μου δόθηκε η ευκαιρία, το αποφάσισα να διδάξω σε μια δραματική σχολή. Ξέρεις τι ανακάλυψα, ότι αυτή η γενιά των νέων παιδιών μεταξύ 18 και 28, που θεωρούμε ότι είναι τα παιδιά πιο πολύ του υπολογιστή και του Facebook και επικοινωνούν μόνο με αυτόν τον τρόπο, όταν τους ζητήσεις να διαλέξουν κάτι, να σου δώσουν, έτσι, για να τους ακούσεις, διαλέγουν ποίηση. Και διαλέγουν να την προσφέρουν με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η γενιά προχωράει καλά. Ξέρεις κάτι, δύο πράγματα θα σου πω. Το ένα είναι ότι θα μου φαινόταν αδιανόητο σήμερα να αποφάσιζε ένα κανάλι να τελειώσει έτσι τη βραδιά. Το πρόγραμμά του. Ναι. Δηλαδή αυτό δείχνει πόσο πιο αθώα ήταν εκείνη η εποχή, τα πρώτα χρόνια δηλαδή της ιδιωτικής τηλεόρασης, ναι, που θεωρούσε πολύ λογικό να κάνει ένα τέτοιο αντίο, ένα τέτοιο καληνύχτισμα, ας πούμε, στον κόσμο. Και ήταν και τότε φυσικά καινοτομία, γιατί αντίστοιχα πράγματα δεν είχαμε δει ούτε την κρατική τηλεόραση. Δεν υπήρχε. Ήταν τόλμη. Στις σχέσεις σου, τις διαπροσωπικές, είτε είναι φιλικές, είτε είναι ερωτικές, ήσουν εκδήλωνες τα συναισθήματά σου, το έλεγες το σ' αγαπώ όταν το νιώθες ή το κράταγες? Το έλεγα πάντα. Πάντα το έλεγες. Απλώς δεν αγαπάω εύκολα. Δηλαδή δεν είμαι από τους ανθρώπους που εύκολα αγαπάω. Αγαπάω, θέλω λίγο το χρόνο μου και θέλω να σε ψάξω καλά και μετά αφήνω με απόλυτα. Γι' αυτό τους ανθρώπους που αγαπώ, τους αγαπώ πάρα πολύ, απόλυτα, για πολλά χρόνια. Δύσκολα μπορεί να ραγίσει αυτό, ακόμα και αν γίνουν αστοχίες. Γιατί τους έχεις φιλτράρει πριν τους... Σημαίνουν πολλά για μένα. Δεν είναι κάτι που γεννιέται πάρα πολύ παρορμητικά και κρατάει όσο κρατάει. Ο τρόπος που αγαπάς καταπιέζει, πιστεύεις, τους άλλους? Προσπαθώ να μην τους καταπιέζει, δηλαδή μ' αρέσει οι άνθρωποι που αγαπάω και που είναι γύρω μου να είναι ελεύθεροι και να είμαι κι εγώ ελεύθερη. Σίγουρα θα το έχω κάνει όμως, γιατί όταν αγαπάμε είμαστε πάρα πολύ κτητικοί, θέλουμε να δώσουμε τα πάντα, αλλά αυτό πολλές φορές δεν το χρειάζεται ο άλλος. Οι δύσκολες στιγμές στη ζωή σου ήταν πολλές? Οι οριακά δύσκολες δεν ήταν πάρα πολλές. Οι οριακά δύσκολες. Οριακά δύσκολες εννοώ εκεί που έρχεσαι αντιμέτωπος με τεράστιους τρόμους σου. Είτε αυτό ξεκινάει γιατί έχεις μια σοβαρή απώλεια, είτε γιατί αρρωσταίνεις, είτε γιατί ένας πολύ... Είχες τέτοια... Ναι, είχα τέτοια θέματα. Α. Πέρασα εκεί γύρω στα 30 μια ταλαιπωρία με την υγεία μου σοβαρή, που δεν ήταν τελικά κάτι πολύ σπουδαίο, αλλά... Σε έβαλε στην περιπέτεια. Ναι, με έβαλε σε περιπέτεια. Ήταν όμως και ένα από τα καλύτερα πράγματα που μου έχουν συμβεί. Γιατί μετά από μια φόρα, ξεκίνησα μικρή σε αυτή τη δουλειά, 22 χρονών, και πολύ έντονα και πολύ προβεβλημένη. Αυτό το πρόβλημα υγείας είναι κάτι που μπορεί να υποθεί, δηλαδή μπορείς να μου το πεις? Ναι, είχα την έλλειψη μιας βιταμίνης, της B12, που όμως σχετίζεται με τις απολύξεις των νεύρων και έφερε μια παράλυση. Οπότε μέχρι να βρεθεί το τι προκαλούσε αυτή την παράλυση, το έπαθα μέσα σε παράσταση δε, σιγά σιγά. Έπρεπε πολύ γρήγορα, και έτσι έγινε ευτυχώς, να βρούμε ποια είναι η αιτία. Είσαι λοιπόν στη σκηνή και αρχίζεις και παραλύεις. Είμαι στις γενικές δοκιμές.
Και αρχίζω σιγά σιγά και χάνω την αίσθηση στα άκρα, πόδια, χέρια, αρχίζω να μην αισθάνομαι. Αυτό τις επόμενες 3-4 μέρες αρχίζει και απλώνεται με τρομερή ταχύτητα σε όλο μου το σώμα. Συγγνώμη λίγο. Αυτό πέρασε και έφυγε και ξαναήρθε? Όχι, σιγά σιγά. Τις επόμενες 3-4 μέρες απλωνόταν παντού. Ώσπου έφτασε σε ένα σημείο που αν με τρυπούσες δεν ένιωθα τίποτα από εδώ και κάτω. Μάλιστα. Ναι. Θεέ μου, δηλαδή είναι πολύ εφιαλτικό αυτό. Ναι, είναι εφιαλτικό. Αρχίζω και ψάχνω αρκετά γρήγορα τι συμβαίνει εδώ. Οι γιατροί θεωρούν πολλές πιθανές αιτίες. Είναι φοβιστικές πολύ οι αιτίες, οι πιθανές. Και, εν πάση περιπτώσει, γίνεται γρήγορα μια αντικατάσταση. Με αντικατέστηση η Τάνια Τρύπη τότε. Μέσα σε 3 μέρες. Ποια παράσταση ήταν πιο... Ήταν μια συνεργασία, μια κωμωδία που κάναμε με τον Κώστα το Βουτσά στο Λαμπέτι, στο θέατρο Λαμπέτι. Ένας Norman Krasna, έτσι, ένα ωραίο μπουλβάρ. Και όλο αυτό ήταν έλλειψη B12. Ναι, αυτό απεδείχθη γιατί έφυγα με γρήγορα. Με νευρομπιόν πέρασε δηλαδή. Με αντίστοιχες ενέσεις βιταμίνης B12. Έφυγα πολύ γρήγορα, πήγα έξω, εντοπίστηκε πολύ γρήγορα. Ευτυχώς, γιατί όταν τσαλακωθούν οι απολύξεις των νεύρων, δύσκολα επανέρχονται. Δηλαδή δεν έπρεπε να καθυστερήσω, ευτυχώς δεν καθυστέρησα. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι από εκεί και μετά μετακινήθηκαν πάρα πολλά πράγματα μέσα μου. Καταρχάς δεν ήθελα να δουλέψω για ένα μεγάλο διάστημα. Ήθελα να απομακρυνθώ λίγο, να... Φοβήθηκες ότι η δουλειά στο έβγαλε αυτό? Δεν μου το έβγαλε η δουλειά. Αλλά επανεξέταση αναθεώρησης. Νομίζω απλώς ότι ζούσα μέσα σε ένα παροξυσμό για περίπου 8 με 10 χρόνια. Πολύ έντονη δουλειά. Ταυτόχρονα τηλεόραση, θέατρο, τηλεπαιχνίδια, συνέντευξη, φωτογραφία. Είχε το περιθώριο δηλαδή να σταματήσει λίγο? Ναι, δηλαδή οικονομικά σε έπαιρνε να το κάνει? Ναι. Ήσουν παντρεμένη ήδη τότε? Όχι, όχι, όχι. Α, δεν ήσουν. Όχι. Είχα το περιθώριο να σταματήσω. Και έκανα πράγματα για μένα διαφορετικά. Ταξίδεψα αρκετά. Είδα τους φίλους μου ξανά, είδα εμένα τι ήθελα να κάνω. Ήθελα λίγο να μετακινηθώ και στο κομμάτι της δουλειάς και αυτό σιγά σιγά λοιπόν έφερε, με πήγε σε άλλους δρόμους. Οπότε θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η άλλη δρόμη έχει να κάνει με το ότι το φιλοσόφησες. Ξαναείδες δηλαδή τη ζωή με μια πλάγια ματιά που δεν την είχες ξανακοιτάξει. Σίγουρα. Σίγουρα την είδα διαφορετικά. Ξαναείδες τι σημαίνει το αγαθό της υγείας, η ποιότητα ζωής. Η χαρά της του κάθε μέρα του τώρα. Η ματαιοδοξία του το ότι θέλουμε να πετύχουμε. Αυτή η εκοφαντική ρυθμή που έχουμε στη δουλειά μας, που πάρα πολλές φορές μας εξοντώνουν χωρίς την πραγματικότητα να βοηθούν και στο να βγει ο καλύτερος εαυτός μας μέσα από αυτό που κάνουμε. Βέβαια. Οπότε κατάλαβα ότι χρειάζεται να βρω το δικό μου μέτρο, τους δικούς μου ρυθμούς σε αυτή τη δουλειά και να πάω προς τα πράγματα που ονειρεύτηκα όταν ξεκίνησα πριν 10 χρόνια. Και αργότερα, Πέγγι, θα παντρευτείς, θα κάνεις το παιδί και θα αντιμετωπίσεις τώρα σε ένα, από όσο ξέρω, κοντινό σου πρόσωπο, δικό του πρόβλημα υγείας. Πολύ σοβαρό. Τώρα από τη θέση της γυναίκας, ναι, πια, της συζύγου. Του δίπλα. Του δίπλα. Του δίπλα. Δηλαδή, το δικό σου το πήρες, ας πούμε, τώρα. Όπου πάλι συνέβη σε μια στιγμή που είχα συνεργαζόμενο το Σταμάτη του Φασουλή στο Εθνικό Θέατρο. Θα έπαιζα την Ίνα από το Τρίτο Στεφάνι. Είμαστε μία εβδομάδα πριν την πρεμιέρα. Αυτό κατάλαβα πότε είναι. Ναι, έγινε πριν 5 χρόνια περίπου. Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και σκληρό. Τι ακριβώς συνέβη? Αρρώστησε ο Αλέξανδρος. Ο άντρας σου. Ο άντρας μου, με μια σοβαρή μορφή καρκίνου. Έπρεπε να δράσουμε πολύ γρήγορα. Το κάναμε. Και είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτά τα 5 χρόνια, πρέπει να πω, που κι εγώ έτσι πάλι κράτησα μια απόσταση από τη δουλειά, γιατί αισθανόμουν ότι ήθελα να είμαι εκεί, δίπλα στη Χριστίνα, δίπλα στον Αλέξανδρο και σε μένα δίπλα, γιατί είναι δύσκολο να είσαι και δίπλα. Δεν είναι μόνο δύσκολο όταν συμβαίνει σε σένα. Βέβαια, μπορώ να σου πω ότι είναι και χειρότερα. Ώστε να είσαι υποστηρικτικός, αλλά να μην λες κοινοτυπίες, αλλά να είσαι εκεί και ταυτόχρονα να μην ξέρεις. Να ξέρεις πως σκέφτεται ο άλλος, ώστε... Να μπορείς να σιωπάς, να ξέρεις να ακούς, να ξέρεις να απομακρύνεσαι, να πλησιάζεις. Αυτές τις στιγμές, εκτός από τον απόλυτο τρόμο, υπήρχαν πράγματα που σας δέσαν ακόμα περισσότερο? Πάρα πολύ. Νομίζω, έτσι κι αλλιώς είμαστε δύο άνθρωποι που συναντήθηκαν τη σωστή στιγμή, έχοντας κάνει το δικό τους κύκλο ζωής ο καθένας.
Οπότε αγαπηθήκαμε και ξεκινήσαμε μαζί στο σωστό χρόνο. Μετά μας έδεσε πάρα πολύ η ανάγκη μας να έχουμε ένα παιδί, που και αυτό δεν ήρθε εύκολα. Οπότε πραγματικά είχαμε προλάβει να γνωριστούμε, να δούμε ο ένας τον άλλον καλά πριν έρθει η Χριστίνα. Και στην πορεία αυτό το πρόβλημα που μας ήρθε, νομίζω μας ένωσε για πάντα με έναν τρόπο. Ευτυχώς έχουμε και αίσια, αίσιο τέλος όλη αυτή την ιστορία. Ναι, και αυτό είναι αλήθεια ότι αξίζει να το πούμε, και γι' αυτό και το συζητώ, γιατί ξέρεις ότι εγώ γενικά δεν μιλάω πολύ για προσωπικά κομμάτια, αλλά έχει σημασία ότι ακόμα και η πιο δύσκολη ασθένεια, από τις πιο δύσκολες ασθένειες, αντιμετωπίζεται. Φοβόμαστε να πούμε τη λέξη καρκίνος, δηλαδή εσύ την είπες. Mm-hmm. Γιατί ο κόσμος φοβόμαστε να την πούμε, επειδή χάνουμε ακόμα. Ναι, γιατί χάνουμε πολλούς ακόμα, και στο μυαλό μας είναι συνώνυμο η ασθένεια αυτή του θανάτου. Ενώ δεν είναι έτσι πια τα πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι έτσι πια τα πράγματα. Είναι μια επικίνδυνη ασθένεια, αλλά έχει τον τρόπο της. Νομίζω ότι και η πρόληψη παίζει ένα τεράστιο ρόλο. Και έχει αλλάξει η πρόγνωση γενικότερα. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι χαρακτηριστικό. Έκανα πριν από αρκετά χρόνια στον Αντένα μια σειρά με θέμα τον καρκίνο του μαστού, του Μια Ζωή για την Έλσα, που επίσης δεν είχε θυγεί σαν θέμα καθόλου σε επίπεδο σειράς ή ιστορίας. Ναι. Την εποχή που κάναμε λοιπόν την Έλσα, άλλο μεγάλο σχολείο για μένα αυτή η εποχή, γιατί ήρθα σε επαφή πάρα πολύ με ανθρώπους που πέρναγαν, με γυναίκες που πέρναγαν το πρόβλημα, που προσπαθούσαμε όλοι να μην έχει τίποτε το μελό και το μαλακωμένο, αλλά να είναι μια αληθινή ιστορία με ουσία. Γιατί απευθύνεσαι όχι μονάχα σε ανθρώπους που δεν έχουν, αλλά και σε ανθρώπους που έχουν και σε βλέπουν. Ακριβώς. Και δεν μπορούν να λένε άστα αυτά τώρα. Ακριβώς, δεν είναι έτσι. Πρέπει να τα πεις τα πράγματα με το όνομά τους. Ακριβώς. Λοιπόν, εκείνη την εποχή αυξήθηκε η προληπτική εξέταση της μαστογραφίας κατά 35%. Υπήρχαν μελέτες δηλαδή που επιβεβαιώναν νούμερα μεγάλα. Το λέω γιατί η πρόληψη πια το ξέρουμε όλοι και το λέμε, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε, να το βάλουμε μες στη ζωή μας. Γιατί πράγματι, όταν φτάνει, ξέρεις, η μέρα, μια φορά το χρόνο που έχουμε να κάνουμε ο καθένας εξετάσεις του, είμαστε κάπως. Σου δίνω το λόγο της τιμής μου, ότι ο βασικός λόγος που αυτή τη στιγμή είμαι απέναντί σου και κάνω αυτή την εκπομπή, δεν είναι ούτε επειδή είμαι κουτσομπόλης, ούτε γιατί είμαι καριερίστας παρουσιαστής, ούτε θέλω σε αυτό το πράγμα να το κάνω καλά για να μου πούνε. Mm-hmm. Θέλω ηθοποιός να είμαι καλός, mm-hmm. δεν με νοιάζει αυτό. Mm-hmm. Ο λόγος είναι που πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει από αυτήν εκεί τη θέση να πει κάποια πράγματα. Σίγουρα. Τα οποία βοηθάνε τον κόσμο. Σίγουρα. Και αξίζει αργά, να κάνει μπορεί κανείς, να τα πει κανείς. Αξίζει κανείς να κάνει αυτές τις κουβέντες. Απλώς και αυτές οι κουβέντες θέλουν τη φροντίδα τους. Δηλαδή θέλει να μπορείς να μιλάς για τα πράγματα στα αλήθεια, χωρίς να εκβιάζεις ούτε το συναίσθημα του άλλου, ούτε να επιδεικνύεις το δικό σου συνέστημα. Είσαι υπέρ της σεξουαλικής διαπαιδαγωγής, ας πούμε, στα σχολεία θα έπρεπε να είναι κάτι που έπρεπε να το μαθαίνουν στο... Να σου πω την αλήθεια, εγώ έχω μιλήσει με τη Χριστίνα από αρκετά νωρίς για όλα αυτά. Για το τι είναι σεξουαλική επιθυμία. Για το τι είναι σεξουαλική επιθυμία, για το πώς κάνουν οι άνθρωποι έρωτα, για το πώς αγαπιόνται και ζούνε αυτό που ζούνε όταν κάνουν έρωτα. Έχουμε μιλήσει. Αλλά νομίζω αφήνεις και μια ανάσα στο παιδί. Α, βεβαίως, να ανακαλύψει κάποια να πράγματα. Να ανακαλύψει βεβαίως. Και ταυτόχρονα να επανέλθει, ζητώντας παραπάνω πράγματα. Ναι, ναι. Πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση και από τον γονιό, για να μην είναι μια σκοτεινή ζώνη αυτό το πράγμα καθόλου, για το παιδί από το σπίτι. Καθόλου. Αλλά και αυτό έχει ένα όριο. Βεβαίως, αλλά ταυτόχρονα να μην είναι και έλα τώρα να καθίσουμε να συζητήσουμε, να πούμε τι είναι το σεξ ή τι κάνουν οι άνθρωποι όταν ερωτεύονται και κάνουν έρωτα. Δηλαδή, δεν θέλω πολύ αυστηρά τα πλαίσια, γιατί θεωρώ ότι τα πλαίσια υπάρχουν για να, ξέρεις, για να ανοίγουν. Τα καταστρατηγείς. Ναι. Εντάξει, πάντως, αυτό που κάνανε οι παλιοί πατεράδες που πέρανε το γιο και τον πηγαίναν σε οίκο ανοχής, αυτός με το πράγμα, χωρίς να το καταλαβαίνουνε, αντιμετωπίζοντάς το ως, πώς το λένε, ενηλικίωση και... Ναι, και χαβαλέ και όλα αυτά, στην ουσία ήταν βιασμός. Ήταν. Το παιδί το έστελναν για να γίνει άντρας, στην ουσία το βιάζαν το παιδί. Εντάξει, με αυτό το πράγμα. Ήτανε, νομίζω ότι πρέπει να ήταν πολύ σκληρό και άτεχνο, άχαρο, περίεργο. Είναι, βλέπεις πώς αλλάζει όμως η κοινωνία και πώς αλλάζουν και οι τρόποι με τους οποίους ένας γονιός προσεγγίζει το παιδί του. Ναι. Έλεγες πριν, ας πούμε, για
πώς έχουν αλλάξει τα παιδιά, ότι προσεγγίζουν αυτή η γενιά με ποίηματα. Ξέρεις κάτι, δεν πιστεύω ότι αλλάζουν οι γενιές τόσο εύκολα. Τι εννοώ? Δεν θα μπορούσαν να είναι επίκαιρα τα έργα των αρχαίων τραγικών ή των κλασικών λογοτεχνών, αν άλλαζε ο άνθρωπος ή η γένεια έτσι εύκολα. Σίγουρα. Πιστεύω ότι η ιστορία του ανθρώπου θα επαναλαμβάνονται οι χαρακτήρες, αυτή η ποικιλία των χαρακτήρων. Και οι ανάγκες είναι ίδιες πάντα. Οι συγκυρίες μπορούν να αλλάζουν, οι καταστάσεις μπορούν να αλλάζουν. Βεβαίως, το ντεκόρ αλλάζει τη ζωή μας, αλλά οι ανάγκες του ανθρώπου είναι οι ίδιες, νομίζω εγώ. Απλώς λέω ότι σε εκπλήσει μια καινούρια μια γενιά των 18 που βλέπεις ότι έχει τέτοιες ανάγκες. Γιατί? Γιατί είμαστε και σε μια χώρα που η παιδεία μας δεν βοηθάει πάρα πολύ. Η εκπαίδευση εννοώ, η σχολική εκπαίδευση. Μιλώντας με τα παιδιά στη σχολή για τη γλώσσα μας, για το λόγο που είναι το βασικό εργαλείο, όλα τα παιδιά έχουν να σου περιγράψουν τραυματικές εμπειρίες, τρομερές τραυματικές εμπειρίες από τη σχέση τους με τη γλώσσα μέσα από το σχολείο. Και είναι πάρα πολύ σκληρό και άγριο αυτό. Δηλαδή, φτάνει να χρειαστεί να φύγεις από το σχολείο για να αρχίσεις να ανακαλύπτεις τη γλώσσα, αν είσαι τυχερός και αν σου το επιτρέπει οι σπουδές σου και οι ανάγκες σου, και να αρχίσεις να μαγεύεσαι από τη γλώσσα. Δεν είναι πολύ περίεργο? Βέβαια είναι. Με την κόρη σου προσέχεις την πρόσβαση στο ίντερνετ, που μπαίνει το παιδί? Γιατί φαντάζομαι ήδη θα έχει αρχίσει και θα σκαλίζει. Ναι. Προσέχεις που μπαίνει, τι? Προσέχω και έχω και όχι. Λέω και όχι σε πράγματα. Μπράβο, ναι. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα παιδιά σήμερα από το δημοτικό ξεκινάνε να έχουν Facebook, Instagram και όλα αυτά. Και δεν τα αφήνουμε μπροστά σε ένα λάπτοπ και φεύγουμε. Όχι, βέβαια, δηλαδή, ποτέ, έχουμε όχι, το μυαλό μας. Αλλά και πώς να σου πω, κάθε παραχώρηση που γίνεται σε σχέση και με την τεχνολογία γίνεται με κουβέντα και γίνεται και με μικρούς περιορισμούς που με την πάροδο του χρόνου αρχίζει και καταργείται αυτός ο περιορισμός. Είπαμε τώρα, ας πούμε, ήθελε η Χριστινούλα να κάνει Instagram και είπαμε, ωραία, θα το κάνεις, αλλά προς το παρόν δεν θα βάζεις προσωπικές φωτογραφίες. Θα βγάζεις χιλιάδες φωτογραφίες, θα κάνεις ό,τι φιλμάκια θέλεις, κάνουμε και μαζί, γιατί μου αρέσει και εμένα, αλλά ακόμα όχι. Γιατί και εκεί έξω είμαστε δόλωμα και προσεγγίζουμε και ανθρώπους που δεν θέλουμε. Έτσι είναι. Και επειδή και εμένα η σχέση με τεχνολογία είναι με μια απόσταση, δεν είμαι ο άνθρωπος δηλαδή που αντίστοιχα βλέπει να είμαι κολλημένη μόνο στον υπολογιστή και στο ίντερνετ, νομίζω ότι βοηθάει και αυτό. Γιατί πολλές φορές ζητάμε από τα παιδιά να μην είναι, ας πούμε, εξαρτημένα, αλλά είμαστε εμείς. Οπότε, τι νόημα έχει? Ναι, ναι. Για την κόρη σου κάνεις σχέδια εσύ? Τι φαντασιώνεις για το μέλλον? Τα σχέδια που κάνω είναι μόνο να έχει πολύ υγεία και να είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος που θα παίρνει αγάπη. Να νιώθει ελεύθερη, να διεκδικεί για τον εαυτό της. Αυτά μόνο θέλω για την κόρη μου. Και νομίζω ότι έχουν μπει οι βάσεις για να είναι έτσι.